Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Οι υψηλές πιέσεις που επικρατούν στην περιοχή μας εμποδίζουν όλα τα συστήματα κακοκαιρίας της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης να μας πλησιάσουν. Έτσι, ο καιρός στη χώρα μας θα διατηρηθεί και τις επόμενες ημέρες πολύ καλός για την εποχή. Για αύριο, λοιπόν, Σάββατο, περιμένουμε λίγες νεφώσεις οι οποίες στην κεντρική Μακεδονία και την Ανατολική Θεσσαλία μπορεί να δώσουν ασθενείς και παροδικές βροχές. Βόρειοι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Επιρωτικά στους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική περιμένουμε μόνο λίγη συννεφιά. Βόρειο-ανατολική άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό, αρκετή υγρασία το πρωί, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 16 βαθμούς. Και η Θεσσαλονίκη θα έχει λίγες νεφώσεις, οι οποίες το πρωί μπορεί να δώσουν λίγες ψυχάλες. Νότιο-ανατολική άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ στο Θερμαϊκό. Υψηλές τιμές υγρασίας στις πρωινές ώρες, ενώ η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 14 βαθμούς Κελσίου. Στην Ανατολική Θεσσαλία δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν παροδικές ψυχάλες. Στα Τρίκαλα και τη Λάρισα τα θερμόμετρα θα αγγίξουν το μεσημέρι τους 13 με 15 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Καρδίτσα η θερμοκρασία νωρίς το πρωί δεν θα ξεπεράσει τους 7 βαθμούς. Στην Ανατολική Στερεά και την Εύβοια προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Το Μεσολόγγι θα έχει λιακάδα, ενώ ο Υδράργυρος θα προλάβει να ανέβει το μεσημέρι στους 18 βαθμούς Κελσίου. Στην Πελοπόννησο αναμένεται έθριος ουρανός στα δυτικά και αραιή συννεφιά στα υπόλοιπα. Στην Κόρινθο η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 17 βαθμούς, ενώ στην Τρίπολη νωρίς το πρωί θα έχει αρκετή ψύχρα. Βόρειοι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ στις Κυκλάδες και το Νότιο Αιγαίο και τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στη Ρόδο η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 16 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, έτσι θα κυλήσει ο καιρός στο επόμενο 24ωρο. Να είστε όλοι καλά.